περισσότερο πώς συζητάτε με τους άλλους, τι λέτε, πώς το λέτε, κυρίως αν είστε γεννημένοι το Μάρτιο, Κατερίνα. Μάλιστα. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ο Άρης το ζυγό κυβερνήτη σας, δηλαδή αυτήν την περίοδο είναι σε μια κόντρα με το ζώδιό σας. Άρα αυτές τις μέρες, και όταν λέω αυτές τις μέρες εννοώ σχεδόν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αν σας κοντράρουν, αν σας γενικώς πάνε να ρίξουν λάδι στη φωτιά κάποιοι, κοιτάξτε εσείς να κάνετε ένα βήμα πίσω όσο μπορείτε, γιατί κρύοι είστε, από τη φύση σας δεν μπορείτε να κάνετε το βήμα πίσω, για να μην κάνετε τα πράγματα χειρότερα. Προσοχή σε σχέση με στενούς συγγενείς, και όταν λέω στενούς συγγενείς, εννοώ αδέλφια κυρίως. Πάμε να δούμε τους Ταύρους. Για τους Ταύρους, αυτή η Πανσέλινος είναι μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα οικονομικά. Επειδή είναι και ο Κρόνος εκεί, θα έλεγα ότι ναι, μεν μπορεί να σας τριμώχνει λίγο και να σας ρίχνει λίγο τη διάθεση σε σχέση με το οικονομικό σας, αλλά μπορείτε και με κάποιο τρόπο να βάλετε σε μία τάξη θέματα που έχουν σχέση με χρέη, με οφειλές. Γενικώς, κάπως να τακτοποιήσετε ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά. Υπάρχει μια ένταση και σε εσάς. Αυτή η ένταση θα έλεγα ότι είναι περισσότερο στον επαγγελματικό τομέα και όχι μια ένταση που κρίνει την καριέρα σας, περισσότερο στην κάθε μέρα που δημιουργεί αυτή τέλος πάντων την αβεβαιότητα και αυτή την αναστάτωση. Πάμε να δούμε τους διδύμους. Οι γεννημένοι το Μάιο, ας είστε πιο προσεκτικοί στην υγεία σας αυτές τις μέρες της Πανσελίνου, δηλαδή. Πάντα με το φεγγάρι, όταν είναι με τον Κρόνο μαζί, παίζει το σενάριο, ένα κρυολόγημα, μια ίωση, κάτι τέλος πάντων το οποίο αδυνατίζει τις αμυνές μας. Άρα, πρωταρχικά προσέχετε υγεία. Δευτερευόντως, προσέχετε τις προσωπικές σας σχέσεις, τις σχέσεις με τους άλλους και τις συνεργασίες σας. Όσο μπορείτε περισσότερο, έτσι, αν είστε γεννημένοι το Μάιο, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να πάρεις μια απόφαση ζωής, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να πιέσεις ούτε τους άλλους, ούτε να πιεστείς εσύ ο ίδιος. Οπότε αυτές τις μέρες κοιτάξτε να προφυλάξετε τον εαυτό σας και σε θέματα φυσικής κατάστασης και υγείας, όπως είπαμε, αλλά και σε θέματα σχέσεων. Πάμε στους καρκίνους. Θα έλεγα περισσότερο είναι ο φόβος παρά στην πραγματικότητα αυτό που σας απειλεί με αυτή την Πανσέλινο. Δηλαδή είναι δικά σας θέματα, δικές σας φοβίες, δικά σας ζητήματα που έχουν να κάνουν με το παρελθόν, μπορεί να έχουν να κάνουν και με τη δουλειά, μπορεί να έχουν να κάνουν με διάφορα πράγματα που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό και σας αναστατώνουν. Έχει ένα παρασκήνιο αυτή η Πανσέλινος για σας. Πιθανώς να είναι και αυτά που δεν εξομολογείστε στους άλλους, που δεν λέτε στους άλλους, ενώ τα αφήνετε να σας τρώνε λίγο μέσα σας. Θα προσέξετε λίγο περισσότερο θέματα που αφορούν τη δουλειά. Μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη ρευστότητα εκεί ή και κάτι τελευταία στιγμή να μην γίνεται και να σας εκνευρίσει πιο πολύ. Θα προσέξετε κι εσείς περισσότερο θέματα υγείας, είτε δικά σας ή ενός προσώπου από το οικογενειακό περιβάλλον, ενδεχομένως μιας γυναίκας. Πάμε να δούμε τους Λέοντες. Θα έλεγα ότι αυτή η Πανσέλινος δεν είναι τόσο αρνητική για σας, μάλλον. Έμεσα θα επηρεαστείτε, και όταν λέω έμεσα εννοώ είτε μέσω ενός φιλικού προσώπου, δηλαδή κάποιο φιλικό σας πρόσωπο μπορεί να περνάει μια κατάσταση και να πρέπει εσείς να βοηθήσετε, να συνδράμετε, να δείτε πώς μπορείτε να του δώσετε ένα χέρι βοηθείας, είτε μπορεί να είναι κάτι που αφορά τα ερωτικά, κυρίως για τους γεννημένους αρχές Ιουλίου, ή ακόμα μπορεί να είναι ένα σας παιδί το οποίο μπορεί να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα και θα πρέπει εσείς να είστε από κοντά, άρα να έχετε μια μεγαλύτερη ταραχή σε σχέση με αυτό. Δεν είναι όμως τόσο αρνητική για το δικό σας ζώδιο όσο μπορεί να είναι για ένα Παρθένο, που βλέπουμε στη συνέχεια ότι ειδικά οι γεννημένοι τον Αύγουστο μπορεί να έχετε μεγαλύτερη ένταση, περισσότερα νεύρα ή να συμβαίνουν καταστάσεις είτε στην δουλειά, είτε στην οικογένειά σας, είτε στην προσωπική σας ζωή, που δεν σας αφήνουν να νιώσετε ότι έχετε τον έλεγχο εσείς. Φαίνεται δηλαδή ότι ο έλεγχος είναι κάπου αλλού και αυτό σας ενοχλεί, σας πειράζει, ή μπορεί και να σας δημιουργεί και μια μεγαλύτερη μελαγχολία, περισσότερη, έτσι, μια πιο βαριά διάθεση. Είναι όμως σχετικά παροδικό, θα περάσει, οπότε κάνετε υπομονή αυτές τις μέρες και φυσικά προσέξτε και εσείς θέματα που αφορούν την υγεία σας, όχι κάτι σοβαρό, αυτά που λέμε με τις ιώσεις και τα κρυολογήματα. Πάμε στους ζυγούς. Το μυαλό σας είναι στα μελλοντικά σας σχέδια με αυτή την Πανσέλινο, δηλαδή μάλλον δεν είστε αυτή τη στιγμή στο εδώ και τώρα, σκέφτεστε τι θα κάνετε παρακάτω. Είναι και ο Άρης ο ζώδιός σας που σας βάζει γκάζια, έτσι, να σκεφτείτε τι θα γίνει παρακάτω στη ζωή σας. Άρα το βλέμμα είναι κάπου μακριά, ενδεχομένως να σκέφτεστε και για ένα ταξίδι που θέλετε να κάνετε.
ή κάποιες κινήσεις που θέλετε με μια στρατηγική τέλος πάντων να βάλετε έτσι σε μια τάξη και να τις εκδηλώσετε λίγο αργότερα. Πάντως σίγουρα αυτή η Πανσέληνος δεν θα έλεγα ότι προσφέρεται για να πάρετε μια πολύ σημαντική απόφαση η οποία μπορεί να καθορίσει παρακάτω τη ζωή σας. Αφήστε να περάσουν αυτές οι μέρες και πάτε λίγο παρακάτω. Πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Τα οικονομικά σε πρώτο πλάνο με αυτή την Πανσέληνο, κυρίως για τους γεννημένους τον Οκτώβριο. Εσείς λοιπόν μπορεί να νιώθετε μεγαλύτερη ρευστότητα εκεί, μεγαλύτερη ανασφάλεια, περισσότερη ένταση σε σχέση με αυτό το θέμα. Ενδεχομένως να είναι και φοβίες, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι συμβαίνει κάτι αρνητικό στα οικονομικά σας αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι οι δικοί σας φόβοι, οι οποίοι μεγενθύνονται και αφορούν την οικονομική σας ασφάλεια, που σας κάνει να ταράζεστε πιο πολύ, να νιώθετε ότι πατάτε πάνω σε κινούμενη άμμο και δεν νιώθετε σταθερότητα. Προσέξτε λοιπόν λίγο περισσότερο το κομμάτι που αφορά το ψυχολογικό σας και σε σχέση με τα οικονομικά περισσότερο. Και εσείς επίσης μην πάρετε κανένα ρίσκο αυτές εδώ πέρα τις μέρες, μην κάνετε κάποια οικονομική συμφωνία και γενικώς αποφύγετε συζητήσεις που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά μέχρι την Παρασκευή. Πάμε να δούμε τους τοξότες, απέναντί σας η Πανσέληνος, σχέσεις, συνεργασίες, κυρίως για τους γεννημένους τον Νοέμβρη, σας ταλαιπωρούν λίγο, σκέφτεστε κι εσείς τι θα γίνει ίσως με ένα σημαντικό πρόσωπο στη ζωή σας, είτε είναι φίλος, είτε είναι ερωτική σχέση, είτε είναι ο γάμος, είστε ακόμα μια συνεργασία, όμως και για εσάς επειδή τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα, αφήστε να περάσουν αυτές οι μέρες και από την επόμενη εβδομάδα που θα είναι λίγο τέλος πάντων το πράγμα πιο ξεκάθαρο, παίρνετε αν έχετε να πάρετε κάποιες αποφάσεις ή προσπαθείτε να λιάνετε όσο μπορείτε αν υπήρχαν δύσκολα σημεία στη σχέση σας. Εννοείται προσέχετε κι εσείς περισσότερο υγεία. Για τους εγώκερους, ανησυχία σε θέματα δουλειάς βγάζει αυτή η Πανσέληνος, κυρίως για τους γεννημένους το Δεκέμβρη. Μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη κούραση, μπορεί να αντιμετωπίζετε και ένα θέμα υγείας το οποίο σας ταλαιπωρεί πέρα από τη δουλειά που σας ταλαιπωρεί και χρειάζεται ίσως να κάνετε κάποιες υπερορίες ή μπορεί να έχετε μεγαλύτερη αγωνία. Αν δεν εργάζεται, μπορεί να είναι αγωνία για άλλα θέματα, μπορεί να είναι για τις σπουδές σας, μπορεί να είναι για την οικογένειά σας, για την καθημερινότητά σας γενικότερα. Προσέξτε λίγο πιο πολύ γεννημένοι το Δεκέμβρη μέχρι την Παρασκευή. Μετά τα πράγματα, όχι ότι είναι καταπληκτικά και φοβερά, όσο είναι ο Άρης στο ζυγό, δεν μπορεί να είναι καταπληκτικά και φοβερά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα εξομαλυνθούμε κάποιο τρόπο. Πάμε στους υδροχόους, που αυτή η Πανσέληνος τους βγάζει έτσι μια κορύφωση σε συναισθηματικό επίπεδο, χωρίς να είναι αρνητική. Έχει να κάνει πολύ με τα ερωτικά σας, αν είστε γεννημένοι τον Ιανουάριο. Έχει να κάνει με θέματα που αφορούν τα παιδιά. Εκεί πέρα στρέφεται η προσοχή σας περισσότερο. Ενδεχομένως εκεί να νιώσετε μια μεγαλύτερη ένταση ή να θέλετε να πάρετε κάποιες αποφάσεις. Όμως φυσικά εννοείται ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να τα κάνετε όλα αυτά. Δεν τη θεωρώ όμως την Πανσέληνο αυτή αρνητική τόσο πολύ για το δικό σας ζώδιο και νιώθω ότι αν είναι να επηρεαστείτε, μάλλον έμεσα μέσω των άλλων, είτε του συντρόφου είτε των φίλων, μπορεί να επηρεαστείτε. Και πάμε στους ηχθείς, που αυτή η Πανσέληνος λέει ότι για τους γεννημένους το Φεβρουάριο εσείς επηρεάζετε πιο πολύ. Οι απαιτήσεις θα είναι περισσότερες, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τον άξονα καριέρας οικογένειας, δηλαδή είτε είναι η δουλειά, είτε είναι το σπίτι, που ζητούν περισσότερη από την προσοχή σας. Είναι οι άλλοι που σας τριμώχνουν σε πράγματα που ίσως δεν τα θέλετε αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε και κάτι γιατί δεν έχετε το πάνω χέρι. Προσεκτικά αυτές τις μέρες και για εσάς την υγεία σας, αλλά και στην υγεία μεγαλύτερων προσώπων μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, γιατί μπορεί να χρειαστεί να τρέξετε για εκείνους λίγο παραπάνω. Αυτά και για τους ηχθείς. Την Πέμπτη σας έχω ένα πολύ ωραίο θέμα. Επειδή το Δεκέμβρη σας έχω ταράξει στη μαυρίλα τόσες μέρες. Λοιπόν, ναι, δεν πάει άλλο. Το Δεκέμβρη έχουμε ένα φαινόμενο που λέγεται στην αστρολογία αμοιβαία υποδοχή. Και είναι αμοιβαία υποδοχή ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον Άρη. Η Αφροδίτη θα είναι στο Σκορπιό, που είναι το ζώδιο του Άρη, και ο Άρης θα είναι στο Ζυγό, που είναι το ζώδιο της Αφροδίτης. Τι ωραία! Αυτό λοιπόν λειτουργεί πώς? Είναι σαν να καλεί ο ένας τον άλλον στο σπίτι του. Οπότε, όταν καλούμε κάποιον σπίτι μας, κάνουμε τέλος πάντων, εφόσον είμαστε καλοί οικοδεσπότες, το παν για να.